Στη Λάρισα, την όμορφη, τη Λάρισά μας που έχει ρίζες βαθιές, αυτή η πόλη, στον πολιτισμό, στον αθλητισμό, συναισθήματα, νοσταλγία. Σήμερα είναι ιδιαίτερη ημέρα. Σήμερα δεν είναι εκδήλωση, δεν είναι μια ακόμη παράσταση, δεν είναι ακόμη μια εμφάνιση καλλιτεχνών. Είναι μια σύναξη κατάθεσης σεβασμού και μνήμης προς τους 353.000 αθάνατους νεκρούς, στους προγόνους μας οι οποίοι θυσιάστηκαν για να έχουμε εμείς σήμερα καθαρό αέρα, να έχουμε οξυγόνο, να έχουμε τη θάλασσα, να έχουμε το κρασάκι μας, όλα αυτά τα τόσο απλά και καθημερινά πράγματα, να νιώθουμε ότι τα χρωστάμε στους ανθρώπους που πάλεψαν για την ελευθερία μας και για την προκοπή μας. Σύλλογος Φοιτητών Σπουδαστών Νομού Λάρισας. Ιδιαίτερο σεβασμό και εκτίμηση έχω για αυτά τα παιδιά, γιατί είναι νεολαία. Και όταν βλέπω νεολαία να προσπαθεί να χορέψει και τα καταφέρνει και προσπαθεί να μιλήσει τη διάλεκτό μας και τα καταφέρνει, κλείνω ευλαβικά το γόνι μου. Γεια σου. Δικαίωση. Δικαίωση, χρέος, δικαίωμα στη μνήμη. Την εικόνα είπα να παίρνει και τα ελείψανε να προστατεύουν μας στους δρόμους. Επήρα την εικόνα, επήλθα την με ασύρε, επήρα τα κόπρια σε χτίνε, επασπάλισα την ολόαιρα, η λέπνα η τουρκάν και πέρα. Και με τα βούτα έρθα δάσινη λάμπα. Και δε σειρά με δε σειρά. Τα ευτοχία, τα καρυπία, τα βάσανα, ο Θεόν μαναχά έξερε, ο Θεόν μαναχά. Άξον το θα λέω σε ρίζα. Σαμσούντα, 19 Μαΐου 1919. Η αποβίβαση του Κεμάλ σήμανε την αρχή του τέλους των Ελλήνων της Ανατολής. Μια ιστορία 2.700 ετών διαγράφεται και σφραγίζεται με τον χειρότερο τρόπο. Αίμα, πόνος, δάκρυα, προσφυγιά, ξεριζωμός. Oh,
Μια από τις πολλές μαρτυρικές ιστορίες είναι αυτή της σφαγής των Ηπείων της Άντας. Η σφαγή των Ηπείων της Άντας είναι μια από τις πιο μελανές στιγμές στην ιστορία του ποντιακού ελληνισμού. Κυνηγημένοι Έλληνες από τους Τούρκους κρύβονται μαζί με τις γυναίκες και τα παιδιά σε μια σπηλιά. Εκεί αναγκάζονται να λάβουν μια φρικτή απόφαση για να σωθούν οι ίδιοι και οι οικογένειές τους. Να σφάξουν τα μωρά τους για να μην ακούσουν οι Τούρκοι καθώς θα διαφεύγουν από το ποτάμι. Ο αείμνηστος Κώστας Κουρτίδης, αδερφός του Ευπείρη Κουρτίδη, γράφει στο ημερολόγιο του. Η νύχτα αυτή ήταν η πιο τρομακτική νύχτα που έζησα στη ζωή μου. Κάνοντας πρόχειρα προχώματα, παραταχτήκαμε για μάχη. Γυναίκες και παιδιά, 300 περίπου, μαζεύτηκαν λίγο πιο πάνω μέσα σε μια σπηλιά, τους οποίους φιλούσαν περίπου 120 νέοι άοπλοι. Επί 9 ώρες αγωνιζόμασταν ενάντια στον Τούρκικο στρατό, που μας περικύκλωσε από παντού, εκτός από μια δίωρο προς το δάσος Βαϊβατέρε, για να έχουμε διέξοδο την τελευταία στιγμή. Το βαθύ σκοτάδι έδωσε την ευκαιρία στα γυναικόπαιδα και τους αντάρτες να κρυφτούν σε μια βαθιά σπηλιά. Ωστόσο, έπρεπε να λάβουν άμεσα απόφαση, να θυσιάσουν τα μωρά για να σωθούν αυτοί. Οι μοιραίες γυναίκες, οι απελπισμένες αυτές μάνες, υπάτουσαν στην διαταγή. Ήταν η πλέον τραγική στιγμή. Εις απές στο σπέλ. Οι μανάδες μου έχουνε μικρά μωρά να ευγαίνει οξυκά στο σπέλ. Ο Ευκλήδης κατ' εν να λέατς. Έβγεσα. Όχι, καμία να μην προφτάνα και βγαίνα. Με το πλάφτα με ούλη εκεί. Πώς είναι ο μάτ έμνες και θυμούμε. Έρθαν ούλοι τρανοί. Ο Ευκλήδης στεναχωρημένος με το κεφάλι κατεβασμένο. Εμένες σένε με το βουϊ-βουϊ. Κάποιον κακόν έβρεμας σαν είπα εγώ εμέν. Επέραμε ένα τρανόν απόφαση και πρέπει να ακούτε το κι εσείς και να αποφασίζετε για το καλό και χωρί. Οι Τουρκάντε γομόθαν σορμία και σορμάνια και πολλά κυθά μπορούμε να στέκουμε αδαπές. Πρέπει να φεύγουμε και από θέλε μπορούμε να φεύγουμε εν μονάχων το ποτάμ. Ατώ θα είναι απέση νύχτα. Αν παίρνουμε μαζί μου τα μωρά,
παίρνει. Θα παίρνει χαπέρι του κάνει. Και καλά μου και θα αφήνει με την ψυχή μου. Αν σπάζω με τα μωρά. Θα γουρταρεύκουμε ζουλ. Ντο είναι τα το κουντοτίαν. Ντο είναι τα το κουντοτίαν. Παλαμοσύνια. Ο Σπυριδόπουλο νεσκόθεν. Εμέν σπάξτε με το παιδί μου κυδίγατο. Σπάξτε με το παιδί μου κυδίγατο. Έλενε, είπανε με εμέν. Εσύ θα αποφασίζει για τον άνδρας και για το παιδί σου. Εχάσα τα χούλι μου. Εχάσα τα χούλι μου και μπορώ να καλαχιώ. Όχι, 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 γίνεται. Όχι, Θεέ μου, το κακό είναι αυτό, δεν βρεβα, τι γίνεται. Πολλά τυραννισμένα!
όσοι διασώθηκαν τις σφαγές, περιέγραψαν αυτά τα τραγικά γεγονότα σαν να τα ζούνε για δεύτερη φορά. Η μαρτυρία του οπλαρχηγού του Ποντιακού Αντάρτη, Εμίλιο Χατζηγεωργίου Καθίωγλου στα UTP, είναι χαρακτηριστική σε ό,τι αφορά τη μέθοδο εξόντωσης του σφαγέα των κωδίων, το Palos Mar. Τυφεκισμός μεταμουσικής από την πάντα της τραπεζούντας που είχε υπό την εχμαλωσία. Μετά τους διωγμούς, τα τάγματα εργασίας, τις εκτοπίσεις, τις ληστείες και τις δολοφονίες, τα χρόνια αγώνων πάνω στο βουνό, το Ποντιακό Αντάρτικο έφτανε στο τέλος του. Μια άγνωστη ιστορία του Ποντιακού Αντάρτικου είναι η εκστρατεία των 500, όπως ονομάστηκε. Σώμα 500 ανδρών, οι οποίοι δεν είχαν πλέον κάτι να χάσουν, καθώς όσοι είχαν διαλεχθεί ήσαν άνδρες χωρίς να τους είχε απομείνει κάποιο συγγενικό πρόσωπο, ξεκίνησαν για να βοηθήσουν το ελληνικό μέτωπο στο Σανγκάριο ποταμό. Εμπνευστής της ιδέας και αρχικαπετάνιος της ήταν ο Κυριάκος Παπαδόπουλος Κισάπατσακ, ο οποίος υποστήριζε ότι αν χτυπήσει από τα νότα το Κεμάλ, θα βοηθούσε το ελληνικό μέτωπο και με αυτόν τον τρόπο το ελληνικό κράτος ίσως να ενίσχυε τον Αντάρτη. Δυστυχώς, λίγο πριν φτάσουν στο Σανγκάριο ποταμό, το σχέδιο προδόθηκε και σφαγιάστηκαν όλοι από ενέδρα που έστησαν οι Τούρκοι. Από τους 500, μόνο οι 42 διασώθηκαν. Το γεγονός αυτό αποτέλεσε την τελευταία πράξη του Ποντιακού Αντάρτη. Προσκλητήριο των συστηματικά γνωριθέντων του Ποντιακού Αντάρτικου. Χαντζιελευθερίου Αντώνιος, Αντών Πασάς, Πάφρα. Ευφύδης Κούρτογλου, Σάντα. Παρόν. Αμαραντίδης Γεώργιος, Αγδαγματέν. Παρόν. Χατζηγεωργίου Εμίλιος, Καδίωγλου, Αγίου Τεπέ. Παρόν! Παρόν.
Παπαδόπουλος Αναστάσιος, Κοντζάναστας, Έρπα. Παρόν. Για την Ρωμανία! Για την Ρωμανία! Για την πατρίδα! Για την πατρίδα! Την πίστη νεμούν! Την πίστη νεμούν! Τα χωρία και τα τόπε μου! Τα ταφεία και τα ιερά των πατεράδων μου. Ομνίο. Κανείναν να μην αφήνω. Να ατιμάς και τα πέρατα. Φωτεινών σε δελικούς αιώνες αργοναυτών το όραμα και διακρίτε κάστρεν. Ήταν η επόμενη φάση της ιστορίας αυτής. Η πατρίδα δεν χάθηκε! Πάλι πατρίδα είναι! Όλους είναι πέντε νέοι.
να γλύε μεν, να βάει μεν. Το μάτι αμ το ελέπνε. Απαθαμέν πως προπατούν και φτάγνε λιτανίαν. Μετά για τα ξαπτέρυγα αφμένα τα κερία. Με τα ξυλένα τα σταυρά τα λείψα να τε βγάλνε. Ακραία, μαύρα και τρανά ψηλά μου κι παρίσια. Πατρίδα, ξαπατρίδα, αλλοές εξαϊκίνα, ας επατνά τα πολλά τα σφυκίδι συνεφίνα. Ας επατνά τα πολλά τα σφυκίδι συνεφίνα. Εκεί την ψυνεφίνα. Θεέ μου! Θεέ μου! Δείξον τη δύναμη σου. Χριστέ μου, πίσω το θάμας, πίσω με ποταμό πέτραν μακρύν την καταράχτε, πίσω με σπέλιας κατωθύν συγγύν καταχωμένων, πίσω με θέτς λιθάρ, αν θέτς πίσω με χώμαν. Πίσω με είναι αθέτς, μόνο στον τόπο μ' άφησε. Άφησε με αδάνα θάφτη με στον τόπο πεγεμένο. Στον τόπο όπου έθαψα. Στον τόπο όπου έθαψα. Τον κύριο μου. Yeah.
Θέλω να σας ευχαριστήσω. Μπορεί το αποτέλεσμα βασικά για εμάς τουλάχιστον ήταν καλό. Είναι η πρώτη φορά που το κάνουμε αυτό. Οπότε πιστεύω όλοι έστω λίγο θα το κάνουμε. Θέλω να ευχαριστήσω καταρχάς όλους εσάς που ήρθατε σήμερα εδώ πέρα, μια καθημερινή μέρα, ξέρω ότι δεν είναι εύκολο. Να ευχαριστήσω όλα αυτά τα παιδάκια, τους γονείς τους εννοείται. Να ευχαριστήσω όλους μεγάλους εισαγωγικά να το πούμε, που μας βοήθησαν. Το ζητιάρο του Γιάννη στην αφήγηση. Τη Δήμητρα Μαρία Αναστασίου στην αφήγηση. Η κυρία Σοφία, η γιαγιά της θεατρικής παράστασης, με την εντολή της Υπομαή. Θα σας ευχαριστούσα έναν έναν, αλλά σίγουρα κάποιον θα ξεχάσω. Οπότε ευχαριστώ όλους σας, που ήσασταν σίγουρα και βοηθήσατε σε αυτή την παράσταση. Ευχαριστούμε τον κύριο Τάκη Μαμπαγιώτη, που ήταν στην αρχή μας. Πριν δώσω το λόγο, το κάναμε όλο αυτό καταρχάς για να αναδείξουμε την ποντική γενοκτονία, την αναγνώρισή της, να προσπαθήσουμε όλοι μαζί σε αυτό το δρόμο. Και επειδή πολιτισμός δεν είναι μόνο ο χώρος και το τραγούδι, πολιτισμός είναι και η συνεισφορά στον άνθρωπο, να βοηθάμε τον άνθρωπο. Σήμερα όλοι εδώ μαζί μαζέψαμε τρόφιμα και ή πρώτης ανάγκης για να βοηθήσουμε τον κόσμο που έχει πραγματικά ανάγκη. Γι' αυτό το μεγαλύτερο χειροκρότημα σας θέλω να είναι σε αυτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Στη σκηνοθεσία, στην επιμέλεια, στα κείμενα, ήταν ο Ζηφιάδης ο Ιωάννης. Εγώ καταρχάς ήθελα να ευχαριστήσω πρώτα όλους εσάς που, όπως είπε και ο Ραφαήλ, συνεισφέρετε όχι μόνο για την ανάδειξη της ποντιακής γενοκτονίας, αλλά και για τον συνάνθρωπο, οι οποίοι αυτές τις μέρες που περάσανε το Πάσχα ήταν σε ανάγκη και τους βοηθήσουμε σήμερα όλοι. Καθώς να ευχαριστήσουμε όλους που συμμετείχαν και από τους τέσσερις συλλόγους, που όπως θέλω να λέω εγώ ότι η γενοκτονία όχι χώρισε τον κόσμο, αλλά ενώνει. Ενώνει όλους τους πόντιους και να ενώσει όλους τους Έλληνες για την ανάδειξη παγκοσμίως αυτού του θέματος. Ευχαριστούμε και τον κύριο Τάκη, την κυρία Σοφία, όλους όσους συμμετείχαν για την διεξαγωγή αυτής της παράστασης. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον κύριο που προσφέρατε την τιμή για να γράψουμε τα κείμενα μαζί με τον Ραφαήλ. Ήταν κάτι από το μηδέν, πραγματικά. Με τον Γιάννη δυσκολευτήκαμε, ήταν η πρώτη μας φορά που γράψαμε κάτι τέτοιο. Οπότε, ό,τι μπορέσαμε, κάναμε. Σας υποσχόμαστε ότι πλέον με αυτή την εμπειρία που αποκτήσαμε να προσπαθήσουμε για κάτι καινούριο με περισσότερο κόσμο, με περισσότερους συλλόγους. Να ευχαριστήσω την Ένωση Ποντίων Επαρχίας Ελλάς μας. Την Ένωση Ποντίων και με καρσιατόνια κλείτους μάρες σας. Το Προεδριακό Σύνολο και την Άγνωτα των Αφαρίων. Το Προεδριακό Σύνολο Παρινωστού των Απόδος στην Άρισα. Να ευχαριστήσουμε τον Προγραφικό Μισό των Συμβίων γιατί μας έδωσε προσφορά και λοιπόν. Την υποκίνητα να κοντήθηκε για την δωρεάν παραχώρηση της αίθουσας. Την ποντιακή αιστεία στο κάρδις για αυτό που βλέπετε πίσω σας και παρόντο της πίσω. Ξεχνάω κάποιον, Γιάννη. Δεν ξεχνάω κάποιον. Ελπίζω, εννοείται πάλι όλους εσάς, όσοι μας στηρίξανε, το λόγο στον κύριο Τάκη για έναν σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίζουμε εμείς στις 18 Μαΐου το πρωί, 10.30 ώρα, στην Κεντρική Πλατεία, να μιλήσουμε για την ποντιακή γαστρονομία με υπεύθυνη την κυρία Σοφία Κυριλλίου Κέλλογλου. Θα περιμένουμε όλους να δοκιμάσουμε τα ποντιακά γλέσματα, εννοείται.
19 Μαΐου στις 9.30 το βράδυ, για την ακρίβεια με τη δύση του ηλίου, θα ανάψουμε τα κεράκια μας, κάτι που κάνουμε κάθε χρόνο και θα το κάνουμε όσο είμαστε εδώ, για να αποτιμήσουμε φόρο τιμή σε όλους αυτούς τους αδικοχαμένους προγόνους μας. Σας ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Λάμπρος, περίμενε Λάμπρος. Χαίτε ρε Παναία, Παναία. Δεν είναι η κάμερα. Α, βίντεο είναι. Βίντεο, τραβάει.